11 χρόνια μετά την βαθιά τραπεζική κρίση, η Κύπρος βρίσκεται πρώτον πυλών της καθιέρωσης στο Διεθνές Υγείας Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές και τραπεζικούς κύκλους, η απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού να εγκρίνει τις κινήσεις απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής από την Eurobank ΑΕ, ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό όμιλο της Ελλάδος, δημιουργεί μεγαλύτερη αξία στον ιοσχήμα που δημιουργείται τόσο για τους πελάτες, όσο και τους μετόχους. Η απόφαση της ΕΠΑ είναι το πρώτο σημαντικό βήμα αλλά το κομπικό ορόσημο στην εξέλιξη της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της εξαγοράς είναι η τελική αξιολόγηση που ακολουθεί από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως πληροφορούμαστε στο επίκεντρο της αξιολόγησης είναι μεταξύ άλλων το κύρος και η φήμη του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξη της συμφωνίας, αν διαθέτει τα αναγκαία εποπτικά κεφάλαια και η τραπεζική εμπειρία των μελών της ηγεσία. Με την έγκριση της συμφωνίας από τον ενίο εποπτικό μηχανισμό, η οποία σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους πρέπει να θεωρείται βέβαιη, η Eurobank ΑΕ αποκτά τελεσίδικα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, το οποίο αυξάνεται στο 55,3%. Ωστόσο για να προχωρήσει στην εξαγορά μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας και στη συγχώνευση με την Eurobank Cyprus ακολουθεί υποχρεωτικά η υποβολή δημόσιας πρότασης. Ωστόσο για να μπορέσει να προχωρήσει στο βήμα της συγχώνευσης θα πρέπει να συμφωνήσει με τους υπόλοιπους μετόχους και να αποκτήσει τουλάχιστον το 75% του συνόλου των μετοχών μία της ελληνικής τράπεζας. Τα ωφέλη από την εξαγορά τη δεύτερη μεγαλύτερη Κυπριακή Τράπεζα είναι σημαντικά, αφού δραστηριοποιείται στη λιανική τραπεζική, όπω δηλαδή στα στεγαστικά, φοιτητικά καταναλωτικά δάνεια και στι χρηματοδοτήσει μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον αντίποδα, η Europan Κύπρου έχει ένα υγιέ τεράστιο χαρτοφυλάκιο, χωρί μάλιστα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με επίκεντρο τη δραστηριότητα τη επιχειρήση λιανικού εμπορίου. Αυτό σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές δημιουργεί ένα μεγάλο και υγιές χρηματοπιστωτικό όμιλο στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Γίγνεσθε. Αξίζει να σημειωθεί πω η συνολική επένδυση τη Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα θα υπερβεί τα 800 εκατομμύρια ευρώ και θα πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση σε μετρητά που έγινε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία.